Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Μιχάλης Καλογύρου, επειδή ο κύριος Λαζαρίδης και άλλοι. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους καλεσμένους σας. Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δίνετε, γιατί μπήκε ένα θέμα. Μπήκε το θέμα της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Διάβασα την ανακοίνωσή σας. Απλώς υπόθηκε εδώ, και θέλουμε τη διευκρίνησή σας, υπόθηκε ότι ουσιαστικά δι' αυτού του τρόπου απαλλάσσεται, να το πω έτσι εκλαϊκευμένα, έμεσα ακόμα και τη Χρυσή Αυγή. Παρακολουθώ τη συζήτηση, κύριε Κοτρότσο. Με διευκολύνετε τότε πάρα πολύ. Ωραία. Παρακολουθώ, λέω, και με την επιφύλαξη του γεγονότος ότι τα σχέδια αυτά είναι πρόσφατα, έχουν πριν από λίγες μέρες τεθεί στη δημόσια διαβούλευση, και θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό να έχει ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση στην οποία να καταγράφονται και προβληματισμοί, προτάσεις, ιδέες, συνενέσεις κλπ. Εγώ θα παραμείνω εντός αυτού του πλαισίου. Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι η τροποποίηση των ποινικών κωδίκων είναι μια πολύ βαθιά και πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία έχει, κατά τη γνώμη μου, καθυστερήσει για δεκαετίες τώρα, δημιουργώντας προβλήματα που αφορούν κυρίως στην ποιότητα και στην ταχύτητα στην απομονή της δικαιοσύνης. Τώρα, αυτό το οποίο πρέπει να είναι σαφές σε όλους και στον κόσμο που μας ακούει και μας ακούει με ενδιαφέρον, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι αυτά είναι τα σχέδια έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή από τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από δικαστικούς λειτουργούς, ακαδημαϊκούς και δικηγόρους. Αυτό είναι ένα πρώτο δεδομένο. Δεν υπάρχει, δηλαδή, κύριε Υπουργέ, πολιτική κατεύθυνση στην επιλογή από την πλευρά της κυβέρνησης, του Υπουργείου. Ακούστε. Αυτή είναι η νομοπαρασκευαστική, συγκροτήθηκε το 2015 και έχει λάβει υπόψη προσπάθειες οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ και δεκαετίες, ήδη από την εποχή Μανολεδάκη. Συνεπώς, αυτό το οποίο έχουν ξεκάθαρο είναι ότι αυτά τα σχέδια έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Την επόμενη εβδομάδα θα κληθούν οι τομεάρχες δικαιοσύνης όλων των κομμάτων, προκειμένου να καταθέσουν προτάσεις, θα κληθούν στο Υπουργείο. Η συζήτηση είναι ανοιχτή, τα προβλήματα καταγράφονται και θα επιχειρήσουμε να καταθέσουμε, και μάλιστα με τη διαδικασία των κωδίκων, το καλύτερο δυνατό κείμενο. Τι εννοούμε το καλύτερο δυνατό κείμενο? Πρώτος άξονας, υπάρχει ένας εξορθολογισμός όσον αφορά τα αδικήματα. Αυτό έχει προσπαθήσει η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Δεύτερον, ένας εξορθολογισμός ποινολογικός. Και τρίτον, ένας εξορθολογισμός όσον αφορά τις διαδικασίες. Έφερα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα προσφάτως όσον αφορά το νόμο περί καταχραστών δημοσίου. Είπα για παράδειγμα ότι, κοιτάξτε, ο νόμος περί καταχραστών δημοσίου φέρνει κατηγορούμενους με έναν τρόπο πολλές φορές σχεδόν αμήλικτο τους εγκληματίες του Λευκού Κολάρου και την ίδια στιγμή και τα γάντια της Καθαρίστριας. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρεθούν δίκαιες, σωστές τομές. Σε αυτήν λοιπόν τη συζήτηση εγώ καλώ όλους να κρατήσουμε μια τάση μη παλαιότητας, χωρίς να διαστρεβλώνουμε τα ζητήματα και κρατώντας στο μυαλό μας όλοι ότι είναι σχέδια που έχουν τεθεί στη δημόσια συζήτηση. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Πάντως υπήρξε μια αντίδραση και από την νεολαία σας, από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αν τη διαβάσετε προσεκτικά, γιατί τη διάβασα προσεκτικά και πολύ καλά κάνει και η νεολαία και θέτει τα ζητήματα. Η νεολαία ξεκίνησε μια συζήτηση με τις ίδιες νομοπαρασκευαστικές. Εμφανίστηκε βέβαια ότι υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ νεολαίας και προσωπικά δική μου ή του Υπουργείου κτλ. Τα οποία δεν ευσταθούν. Σας λέω από τώρα ότι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διεύθυνση όσον αφορά την εγκληματική οργάνωση, άλλα ζητήματα τα οποία ακούω σε σχέση με την πλημελιματοποίηση συγκεκριμένων κακουργημάτων, είναι ανοιχτά και ήδη έχουν τεθεί από το Υπουργείο ως προβληματισμοί ήδη στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές με τις οποίες είμαστε σε ανοιχτό διάλογο. Συνεπώς, δεν ωφελεί κανέναν μια απαραίτητη, πιστεύω ότι όλοι
με τις όποιες διαφορές μπορούμε να έχουμε στις προσεγγίσεις μας, όλοι συμφωνούμε ότι μετά από τόσες δεκαετίες και αποσπασματικών τροποποιήσεων στον ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής δικονομίας έχει έρθει η ώρα της αλλαγής. Ας είμαστε λοιπόν όλοι εμφάλοι και προσεκτικοί, ας παρακολουθήσουμε αυτή τη συζήτηση, ας την ενισχύσουμε αυτή τη συζήτηση και είμαι σίγουρος ότι από αυτούς τους όρους μπορούμε να προβούμε στην απαραίτητη αυτή μεταρρύθμιση. Λοιπόν, καταγράφουμε την αντίδρασή σας, τη δήλωσή σας, κύριε Υπουργέ. Αφού ακούσατε και τη συζήτηση, είχαν διατυπωθεί συγκεκριμένες ενστάσεις και από τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη και από τον κύριο Πρωτούλη εδώ στην συζήτηση. Εάν δεν υπάρχει κάτι άλλο, μπορούμε να κλείσουμε εκτός... Εγώ δεν έχω κάτι άλλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά ο Υπουργός μας επιβεβαιώνει. Μας επιβεβαιώνει πλήρως αυτό το οποίο είπαμε. Ότι η συζήτηση είναι ανοιχτή. Ότι η συζήτηση είναι ανοιχτή, κύριε Υπουργέ. Πάντως στη Νέα Δημοκρατία θα τη βρείτε απέναντι, να το έχετε υπόψη σας, κύριε Υπουργέ. Καλά, δεν θα πάτε να συζητήσετε, δηλαδή. Τι θα κάνετε, θα ζητήσουμε, αλλά είμαστε απέναντι. Δεν θα συμφωνήσουμε. Άλλο τι θα πει. Ναι, ναι, δεν ακούγεται, είναι από το τηλέφωνο. Δεν ακούγεται. Ούτως ή άλλως είπατε ότι τις επόμενες ημέρες θα κληθούν οι τομεάρχες δικαιοσύνης των κομμάτων. Ασφαλώς. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Λοιπόν, θα τα πούμε και από κοντά, κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι σύντομα στην πορεία, ειδικά και προς τις ευρωεκλογές, γιατί υπάρχουν μείζωνα θέματα στον χώρο της δικαιοσύνης και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.